Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ανταπόκριση του κόσμου εν ώψη του επετειακού 10ου Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος, καθώς ο αριθμός των συμμετοχών παρουσίασε αύξηση 40% σε σχέση με την περσινή διοργάνωση. Οι μαραθωνοδρόμοι και οι δρομείς υγείας που έχουν ήδη εξασφαλίσει μια θέση στη μεγάλη γιορτή της 5ης Απριλίου ανέρχονται σε περίπου 19.000. Θα προσθεθούν περίπου 1.500 οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία από τις θέσεις που θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας στο κέντρο εγγραφών στο περίπτερο 7 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 3 και 4 Απριλίου. Μαζί με τις 1.500 επιπλέον θέσεις που θα διατεθούν στο διήμερο του Registration, υποφυγίζουμε ότι ο αριθμός των δρομέων και στο μαραθώνιο και στους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και στον δρόμο 1.000 μέτρων των μαθητών δημοτικών σχολείων, θα ξεπεράσει τις 20.000. Θα κινηθεί περίπου στις 20.300 δρομείς. Μιλάμε για ένα σύλληπτο νούμερο. Ο επετειακός 10ος Διεθνής Μαραθώνιος διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τον ΣΕΓΑΣ και υποστηρίζεται από θεσμικούς πολιτιακούς φορείς και εθελοντές. Μπορεί η πλειοψηφία των δρομέων, ειδικά στα 5.000 μέτρα, να είναι από τη Θεσσαλονίκη, λογικό λόγω της απόστασης που υπάρχει από άλλες περιοχές, αλλά και στους δρόμους αυτούς και πολύ περισσότερο στο Δεκάρι και ακόμη περισσότερο στο Μαραθώνιο υπάρχουν συμμετοχές από κάθε γωνιά της Ελλάδας και θα έλεγα και από κάθε γωνιά του πλανήτη. Μπορεί η συγκεκριμένη διοργάνωση, ακόμη οι δρομείς από το εξωτερικό, να μην πλησιάζουν σε νούμερα αυτούς από την Ελλάδα. Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη διασπορά και μας έρχονται δρομείς από κάθε γωνιά του πλανήτη για περισσότερες από 60 χώρες. Χορηγός επικοινωνίας του 10ου Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος είναι η Δίον Τηλεόραση.